Καλωσορίζουμε τον Γιώσεφ Ασμπάχερ, υπεύθυνο του προγράμματο παρατήρηση τη γη του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Οργανισμού. Το δίκτυο των Sentinel είναι κλειδί για τη μελέτη του πλανήτη μα. Θυμίστε μα το στόχο τη αποστολή. Στόχος της αποστολής είναι να παρακολουθούμε την κατάσταση του πλανήτη Γη. Ο Sentinel-2 συγκεκριμένα παρακολουθεί την επιφάνεια της Γης, κυρίως το έδαφος αλλά και παράκτιες περιοχές, ώστε να έχουμε μια καλή εικόνα του πλανήτη μας κάθε πέντε ημέρες με τους δορυφόρους σε τροχιά. Κάθε σημείο της Γης θα καλύπτεται με υψηλή ανάλυση από δορυφόρους κάθε πέντε μέρες. Τι ακριβώς θα μας προσφέρουν αυτού του είδους τα δεδομένα? Είναι δεδομένα που παρέχονται σε όλους δωρεάν. Η πρόσβαση μπορεί να γίνει από ιστοσελίδα και ο καθένας μπορεί να κατεβάσει φωτογραφίες της γης από όποιο μέρος επιθυμεί. Είναι ένα νέο χαρακτηριστικό που έχουμε εγκαταστήσει στο πρόγραμμα κοπέρνικο για να διασφαλίσουμε πως οι επενδύσει των Ευρωπαίων φορολογουμένων στο διάστημα είναι διαθέσιμες σε όλους. Πιστεύω πως αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία μας. Η ανάκτηση αυτών των δεδομένων μπορεί να γίνει από τον καθένα κάθε στιγμή από οποιοδήποτε σημείο. Γιατί είναι τόσο σημαντικό ο Sentinel-2β αλλά και οι άλλοι δορυφόροι στην παρατήρηση του πλανήτη μας. Γιατί δεν κατανοούμε επαρκώ τι συμβαίνει στον πλανήτη μα. Ο πλανήτη είναι πολύ περίπλοκο. Η ατμόσφαιρα η με του ωκεανού και το έδαφο. Και ολόκληρο το γήινο σύστημα, όπω το αποκαλούμε, είναι πολύ περίπλοκο. Ακόμα και οι επιστήμονε δεν το κατανοούν πλήρω. Χρειαζόμαστε λοιπόν μετρήσει ακριβία από δορυφόρου, αλλά και άλλα μέσα, για να κατανοήσουμε σε βάθο τι πραγματικά συμβαίνει και όχι μόνο σε ό,τι αφορά το κλίμα. Η ατμοσφαιρική ρήπανση είναι ένα από τα κύρια ζητήματα αυτόν τον καιρό. Πώ μπορεί αυτού του είδου η μελέτη να βοηθήσει έτσι ώστε να επηρεαστεί τη δράση των κυβερνήσεων ανά τον κόσμο, Ένα παράδειγμα είναι η αποψήλωση των δασών. Συνέπεια τη είναι ότι δεν έχουμε αρκετά δάση που να μετατρέπουν τη ρήπανση σε οξυγόνο. Συνεπώ πρέπει να κατανοήσουμε απόλυτα τι συμβαίνει στο έδαφο για να δούμε επίση πώ επηρεάζεται η χημεία τη ατμόσφαιρα. Γιώσεφ Ασμπάχερ, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Thank you very much.